Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι περιβόητοι φάκελοι που καταδυνάστευαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες και δίχαζαν το λαό σε εθνικόφρονες και μοιάσματα καταστρέφονται στις 6 Μαΐου. Παράλληλα με νομοσχέδια που κατατίθενται στη Βουλή αμέσως μετά το Πάσχα, θεσπίζονται αυστηρότατες ποινές για περιπτώσεις βασανιστήριων. Τις δύο αυτές αποφάσεις της κυβέρνησης ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου με δήλωσή του για τη θλιβερή επέτειο της 7χρονης τυραννίας.